τη στιγμή. Αυτή ήταν. Η Lady Gaga. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν. Ζόρι ναι, αλλά και ξεκαθαρίσματα και βελτιώσεις. Και η σημερινή μέρα και η αυριανή έχουν ένα κάτι πιο ευνοϊκό. Και αυτό πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να το αξιοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Να το πάρουμε λίγο αριστερά ή λίγο δεξιά, επειδή δεν το πάμε καλά το τιμόνι. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τα επαγγελματικά, τις σπουδές. Ο Ερμής σε μια καλή θέση που δείχνει ότι πολλά πράγματα μπορεί να προχωρήσουν καλύτερα σε σχέση με συμφωνίες, με σπουδές, με έντυπα, έγγραφα, κάρτες, λογαριασμούς. Όλο αυτό το χαρτομάνι και ακόμα χρήσιμες πληροφορίες, ειδήσεις από το διαδίκτυο. Γενικώς δηλαδή γίνεται κάτι πιο βοηθητικό και σήμερα και αύριο. Και βεβαίως Ερμής, που είναι ο τρόπος σκέψης, που η γλώσσα είναι το εργαλείο του μυαλού και αυτά τα δύο συνεργάζονται καλά, μπορεί να μας δώσουν και τον τρόπο αυτό που θα μιλήσουμε και στο έτερο ίμιση για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ατμόσφαιρα και γενικώς να μπορέσουμε στους τους δύσεκτους καιρούς να πάρουμε όσο γίνεται τους άλλους πιο κοντά μας. Σήμερα και αύριο λοιπόν. Και να περάσουμε στον Ταύρο τα μυστικά, τα κρυφά, τα νοσταλγικά. Μπορεί να έχουν σχέση με τα επαγγελματικά, μπορεί να έχουν σχέση με τα αισθηματικά. Πράγματα που θα κάνετε και δεν θέλουν να τα δουν οι άλλοι, έτσι να δημοσιοποιηθούν. Μια οργάνωση καλύτερη για εξορμήσεις που θα γίνουν από Παρασκευή και εκεί, Παρασκευή Σάββατο. Σε γενικές γραμμές δεν είστε σε μια δύσκολη φάση. Όχι δεν είστε, είστε που είστε από τον Οκτώβριο του 2012 και μέχρι τώρα, αλλά δεν υπάρχει κάτι νέο να επιβαρύνει και αντιθέτως και η Αφροδίτη λίγο σε καλή θέση και ένα λίγο το οικονομικό και ένα μια συμπάθεια από εδώ και κάτι καλύτερο, μικρά πράγματα, αλλά ωστόσο καλοδεχούμενα και ευνοϊκά. Και σήμερα και αύριο οργανώνετε πράγματα για Παρασκευή Σάββατο που έχετε περισσότερη εύνοια παντού. Και να περάσουμε στους διδύμους, σήμερα και αύριο όθηση στα σχέδιά σας, καλύτερος τρόπος να εκφραστείτε, να πλησιάσετε τους άλλους παρότι αυτός ο Ερμής είναι εκεί απέναντι και λέει «Παιδί μου, βούτα τη γλώσσα στο μυαλό όταν έχεις να υποσχεθείς, να ζητήσεις, να κάνεις πληροφορίες, σχόλια κλπ. κλπ». Αλλά σε γενικές γραμμές το ζόρικο που υπήρχε από τις 14-15 του Οκτώβρη και μέχρι τώρα υποχωρεί. Η σημερινή μέρα είναι η πρώτη μετά από πολύ καιρό που μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο, μικρό ή μεγάλο, στα επαγγελματικά, στα οικονομικά, γενικότερα και σε θέματα που είχαν κολλήσει προηγουμένως και να αρχίσουν λίγο να πηγαίνουν καλύτερα. Και για τις σχέσεις σας, η σημερινή μέρα και η αυριανή καλύτερες και φίλοι στο πλευρό σας και άτομα που σας συμπαθούν και σας συμπαραστέκονται. Και να δούμε τον καρκίνο, οργανωθείτε καλύτερα και αυξήστε την υπομονή σήμερα και αύριο παιδιά. Και ιδιαίτερα θεωρώ ότι αυτές οι δύο ημέρες, η σημερινή και η αυριανή, εμπεριέχουν όλα αυτά που βαριέστε, που πρέπει να κάνετε αλλά δεν τα γουστάρετε και πάρα πολύ, που δεν γίνεται διαφορετικά και λίγο η διάθεση και λίγο τούτο και λίγο εκείνο έχει μια επιβάρυνση. Γι' αυτό σήμερα και αύριο δεν θα βάλετε τα πολύ δύσκολα και αν κάτι βλέπετε ότι δεν τζουλάει, αμέσως θα το μεταφέρετε για Παρασκευή Σάββατο, εφόσον φυσικά μπορεί να γίνει αυτό. Και για τις σχέσεις σας και για τους δεσμούς και για τις συνεργασίες σήμερα και αύριο επιστρατεύστε την ανεκτικότητα και το συμβιβαστικό πνεύμα. Και να περάσουμε στο Λέοντα, σήμερα και αύριο ναι σε όλα παιδιά, το υπογράφουμε, εντάξει τα ζόρια ζόρια, η επιβάρηση επιβάρηση, οι δυσκολίες δυσκολίες, αλλά σήμερα και αύριο και το μυαλό δίνει καλά σήματα. Και η πληροφόρηση που έχετε και ακόμα ό,τι έχει να κάνει με σπουδές, με συμφωνίες, συμβόλαια, αγοραπολισίες, πράγματα τούτα εκείνα, πολύ πιο καλά μπορούν να τσουλήσουν. Σήμερα και αύριο καλύτερες ημέρες και για τα κοντινά και για τα μακρινά. Ξένοι, εξωτερικό, ξέρετε, δοσοληψίες, όλα αυτά. Και για τις σχέσεις σας σήμερα και αύριο, δύο πολύ καλύτερες ημέρες. Και να περάσουμε στην Παρθένο, ανασύνταξη και νέα σχέδια. Τι λέγαμε παιδιά μέχρι χθες ακόμα, να τα απόνερα, να τα κατάλοιπα, να οι ουρές των προβλημάτων. Σιγά σιγά από σήμερα μια καινούρια ανάσα, έτσι σαν να ξελαμπικάρει και το μυαλό και δίνει καινούρια σήματα πολύ πιο βοηθητικά, πιο δημιουργικά και σήμερα και αύριο.
και τα πολύ σημαντικά, τα καλύτερα, εκεί που χρειάζεται λίγο τύχη να επιδράσει πιο πολύ, ή αυτά που θέλετε να ευχαριστηθείτε περισσότερο, αυτά θα τα βάλετε Παρασκευή και Σάββατο, παρακαλώ. Σήμερα και αύριο όχι αρνητικές ημέρες και να περάσουμε στο ζυγό, αναγκαστικά στο ρυθμό των άλλων. Σήμερα και αύριο είναι δύο ημέρες που θα πρέπει να συμβιβαστείτε. Εντάξει, μπορεί ο συμβιβασμός να είναι λίγο ζόρικος, γιατί τι θέλει και ο άλλος και όχι μόνο τι θέλετε εσείς. Είτε στα επαγγελματικά, είτε στα προσωπικά σας, αισθηματικά, όλα αυτά. Δύο ημέρες που ίσως εμπεριέχουν όλα τα ζόρικα αυτής της εβδομάδας. Θα κοιτάξετε λοιπόν όσο γίνεται πιο προσεκτικά, πιο διαλλακτικά και ιδιαίτερα σχέσεις, συνεργασίες σε πρώτο πλάνο αυτά, βεβαίως και τα αισθηματικά. Δεν λέμε σήμερα και αύριο τα δύσκολα. Αφήνουμε λίγο, θα τα σκεφτούμε εκεί Παρασκευή, Σάββατο πολύ καλύτερα.